Η Μολδαβία θα γίνει βάση των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ για επικείμενη μάχη στο λιμάνι της Οδυσσού. Το σχέδιο Β' του ΝΑΤΟ λοιπόν προβλέπει την δημιουργία προγεφυρώματος στις όχθες του Δνίπερου, όπου τα στρατεύματα της συμμαχίας θα μεταφερθούν για να σώσουν την Οδυσσό, αναφέρει ο ξένος ειδικός Στίβεν Μπράιαν. Έτσι, ο σχηματισμός ενός προγεφυρώματος από την Μολδαβία μοιάζει με μια νέα πιθανή στρατηγική για την Δύση στην αρχή του σχεδίου Β. Στο σχέδιο αυτό όμως υπάρχουν προβλήματα. Η Μολδαβία είναι πολύ ασταθής και αν οι Ρώσοι εντείνουν τις προσπάθειές τους σε αυτή την χώρα, καθώς η φιλοευρωπαϊκή παράταξη μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πολύ αβέβαιο μέλλον, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμα και εμφύλια σύραξης. Αυτό δυνητικά δεν θα έδινε στη Μολδαβία θέση ερίσματος για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εναλλακτικά, η Ευρώπη θα μπορούσε να στείλει στρατεύματα στο Κισινάου μέσω της Ρουμανίας για να υποστηρίξει το φιλοευρωπαϊκό καθεστώς που βρίσκεται σήμερα στην εξουσία. Αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αιματηρή εσωτερική σύγκρουση, τονίζει ο ξένος ειδικός. Μεγάλα προβλήματα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από την μικρή Μολδαβία, η οποία θα μπορούσε να γίνει εφαλτήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να αντισταθμίσει την επικείμενη νίκη της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Δεν είναι σαφές εάν αυτό το σχέδιο θα είναι επιτυχές εφόσον τεθεί σε εφαρμογή, αλλά η Μολδαβία δεν είναι η πιο σταθερή χώρα στον κόσμο, δεδομένου ότι ο πληθυσμός της χωρίζεται σε φιλοευρωπαϊκά και φιλορωσικά μέρη. Αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μολδαβία με τους Ρουμάνους, φαινομενικά για την διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων JSET 2024. Οι ασκήσεις ξεκίνησαν την 1η Απριλίου και θα διαρκέσουν έως και σήμερα, 19 Απριλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας της Μολδαβίας, σκοπός της άσκησης είναι η κοινή εκπαίδευση και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ μολδαβικών, ρουμανικών και αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, καθώς και η αύξηση του επίπεδου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων. Φέτος στην άσκηση θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφάλειας και της Μονάδας Ειδικών Δυνάμεων Panther της Μολδαβίας. Μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά που διεξάγονται αυτές τις ασκήσεις, αλλά τώρα αποκτούν νέα σημασία λόγω της εξέλιξης της κατάστασης στην γειτονική Ουκρανία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.